Δεν φαντάζει. Θεέ μου, γιατί. Thank you.
μέσα η μέρα της Λευτεριάς. Τα ραδιόφωνα παίζουν το εμβατήριο της νύχτας. Ο έρημος δρόμος γεμίζει φωνές και σημαίνει. Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε ελεύθεροι. Ακολουθεί θεατρικό με τους μαθητές της Τρίτης Τάξης Δημοτικού, οι νικητές του 40. Μαζί με τον Τσολιά και τους φαντάρους βρέθηκα πρώτος του πόλεμου τη φωτιά. Ποτέ μου δεν λογάριζε το χάρι για την πατρίδα, την Ελλάδα, τη λυκιά. Πόσες φορές του πόνο το κρεβάτι σαν μάνα και αδερφή. Πόσες νύχτες δεν έκλεισε τα μάτια σε κάποιο χειρουργείο ή φτωχιά. Μπράβο τους ακόμα την ημέρη. Ελάτε και εσείς καλοί μου Έλληνες. Μπράβο σε όλους σας, παιδά μου, τιμημένα σε εσάς, Σύζη, όσο και τιμή. Αγαπητοί συμμαθητές, συμμαθήτρες, εμείς οι μαθητές οφείλουμε να μελετούμε πάντα την ιστορία της πατρίδας για να μαθαίνουμε τα μεγαλογήματα του ελληνισμού. Κάθε φορά που οι Έλληνες είναι ενωμένοι και στην ειρήνη και στον πόλεμο, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε άξιοι των μαχητών του 40, να κάνουμε το παρελθόν της φυλής μας παρόν και μέλλον και να στήσουμε μέσα στην καρδιά μας την Ελλάδα. Κι αν η Ελλάδα είναι τόσιδα στο χάρτη, μια κουκίδα είναι η ωραιότερη στον κόσμο, αυτό πατρίδα. Πάνω σε αυτήν το δάχτυλο όλοι οι λαοί ακουμπούνε και τους παλμούς της ελευθερίας ακούνε να χτυπούνε.
συγχαρητήρια στα παιδιά της Τρίτης για την ωραία παράσταση. Θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Σιμίνα Μπουχάγερ που είχε την καθοδήγηση της γιορτής. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαδομοπούλου Ιρώ για την βοήθεια. Τον κύριο Ζωμόπουλο και θερμά συγχαρητήρια στην μουσικό του σχολείου μας, την κυρία Λένα Σουμπελή, για την χοροδία. Και την χοροδία. Ευχαριστούμε. Και ελπίζουμε να γίνει καλύτερη φέτος, την κυρία Λένα. Λοιπόν. Εθνικός ύμνος. Ασημίνα, τραβήξτε λίγο τον προτζέκτορα προτού φύγουν τα...